στοχευμένη επίθεση στο ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2. Η Γερμανία υποπτεύεται στοχευμένη επίθεση στο ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου. Το Βερολίνο υποπτεύεται ότι η διαρροή που προκάλεσε την απώλεια πίεσης στο Nord Stream 2 μπορεί να μην είναι τυχαία. Ενώ η απώλεια πίεσης σε τρεις αγωγούς φυσικού αερίου μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας εξακολουθεί να διερευνάται επίσημα, το Βερολίνο φέρεται να μην είναι πλέον πεπισμένο ότι ήταν σύμπτωση και υποπτεύεται μια στοχευμένη επίθεση για λογαριασμό είτε της Ουκρανίας είτε της Ρωσίας, ανέφερε η εφημερίδα Tage Spiegel. Το απόγευμα της Δευτέρας, 26 του μηνός. Η πίεση σε μια από τις γραμμές Nord Stream 2 έπεσε απότομα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακολουθούμενη από το ίδιο που συνέβη και στους δύο σωλήνες, Nord Stream 1, το απόγευμα της Δευτέρας. Η Δανία ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε διαρροή αερίου στα νυχτά των ακτών του νησιού Μπόρνχολμ στη Βαλτική θάλασσα και έκλεισε την περιοχή για θαλάσσια κυκλοφορία, αλλά δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αν αυτό ήταν που προκάλεσε την απώλεια πίεσης. Σύμφωνα με το Tage Spiegel, η γερμανική κυβέρνηση και οι υπηρεσίες που ερευνούν το περιστατικό δεν μπορούν να φανταστούν ένα σενάριο που να μην είναι στοχευμένη επίθεση, σύμφωνα με μια ανώνυμη πηγή που γνωρίζει τις εκτιμήσεις τους. Όλα μιλούν ενάντια σε μια σύμπτωση. Το πρακτορείο εξήγησε ότι μια σκόπιμη επίθεση στο βυθό της θάλασσας πρέπει να περιλαμβάνει ειδικές δυνάμεις, δίτες του ναυτικού ή ένα υποβρύχιο. Το Βερολίνο φέρεται να εξετάζει δύο πιθανά σενάρια. Στο πρώτο, η Ουκρανία ή δυνάμεις που συνδέονται με την Ουκρανία θα μπορούσαν να βρίσκονται πίσω από την επίθεση. Η δεύτερη επιλογή είναι ότι η Ρωσία το έκανε ως ψεύτικη σημαία για να κάνει την Ουκρανία να φαίνεται δυσάρεστη, άσχημη και να οδηγήσει τις τιμές της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα πιο ψηλά. Με το Nord Stream εκτός σύνδεσης από τα τέλη Αυγούστου, το ρωσικό αέριο μπορεί να παραδοθεί μόνο στη Γερμανία και την κεντρική Ευρώπη μέσω των παλαιότερων αγωγών που διέρχονται από την Πολωνία και την Ουκρανία, σημείωσε Tage Spiegel. «Είμαστε στη διαδικασία διευκρίνησης της κατάστασης εδώ», είπε στο πρακτορείο μια εκπρόσωπος του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών. Δεν γνωρίζουμε προς το παρόν τι προκάλεσε την πτώση της πίεσης. Το Nord Stream 1 κατασκευάστηκε το 2011. Η κατασκευή του Nord Stream 2 ξεκίνησε το 2018 και διήρκησε πολύ περισσότερο λόγω της πολιτικής πίεσης και των οικονομικών κυρώσεων από τις ΗΠΑ. Το Nies 2 ολοκληρώθηκε και πιέστηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. Ωστόσο, δύο μέρες πριν από τη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η γερμανική κυβέρνηση έθεσε την πιστοποίησή της σε επαόριστο αναμονή και αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε πρόταση από τη Μόσχα ή τους δικούς της ανθρώπους για να ξεμπλοκάρουν τον αγωγό. Το βράδυ της Δευτέρας, η πίεση στον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream 2 από τη Ρωσία στη Γερμανία έπεσε από 307 μπαρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, για άγνωστους λόγους. Το Υπουργείο Οικονομίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν γνωρίζει τους λόγους για τη μείωση της πίεσης στο Nord Stream 2. Δεν γνωρίζει ακριβώς τι συνέβη.